παράγοντα Ραϊμούντο Σαπόρτα. Η ΑΕΚ έχει απόψε ραντεβού με την ιστορία της και ο... Κύπελλο Ευρώπης! Στιγμές σαν και αυτές της 4ης Απριλίου 1968, όταν η παρέα του Τρότζου, του Αμερικάνου, του Ζούπα και των άλλων παιδιών, με προπονητή τον Νίκο Μίλα, κατακτούσε το κύπελλο κυπελούχων, θέλει να ζήσει απόψε στη Λοζάνη. Η ΑΕΚ, που στις 9 η ώρα Ελλάδος, αντιμετωπίζει την Κίντερ Μπολόνια, στο τελικό της ίδιας διοργάνωσης, η οποία όμως πλέον φέρει το όνομα του αδικοχαμένου μεγάλου Ισπανού παράγοντα Ραϊμούντο Σαπόρτα. Η ΑΕΚ έχει απόψε ραντεβού με την ιστορία της και ο Ντούσαν Νίπκοβιτς δηλώνει αισιόδοξος. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η ομάδα, όσο πλησιάζει το μεγάλο του τελικό, θα ανέβει και συγκέντρωση και σοβαρότητα. Και όπως τα πάντα, όπως τα όλα τα τελικά, εγώ είμαι αισιόδοξος. Και εμείς οπωσδήποτε πάμε να πάρουμε το κύπελλο. Από την άλλη πλευρά, ο Έτερε Μεσίνα, που δεν έχει κερδίσει ποτέ τον Σέρβο Τεχνικό της Ένωσης, έχρισε φαβορή την ΑΕΚ, ο ίδιος όμως, παρά την απουσία του Νταβίντε Μπονόρα, αλλά και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου του Αντουάν Ριγκοντό, ποντάρει στην ηγετική ικανότητα του Πρέντρακ Νταμίλοβιτς και στην μεγάλη φόρμα που διανύει τον τελευταίο καιρό ο Νίκος Οικονόμου. Από την Λοζάνη, όπου εδρεύει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, Αντώνης Χαλκαγούρας για το Μέγκα. Με δύο αγώνες ανοίγει σήμερα η αυλαία της οικογένειας. Να δώσω πάσα γρήγορα στο... στην Αθήνα. Αντώνη Καλκαβούρα, που είναι πάντα στη Λοζάνη και θα κινηθεί και για το ρεπορτάζ σε πολύ λίγο. Είμαστε και πάλι σε απευθεία σύνθεση με το γήπεδο Γιώργος Μόσχος, το οποίο φαίνεται πια να αδειάζει, Άγγελε Μεντρινέ. Ακριβώς. Το Γιώργος Μόσχος αδειάζει γιατί ο κόσμος της ΑΕΚ έχει ξεχυθεί ήδη στους δρόμους. Το ραντεβού όλων είναι στο Παναθηναϊκό στάδιο, στο στάδιο όπου η ΑΕΚ κατέκτησε το 1968 το κύπελο κυπελούχων ομάδων της Ευρώπης. Εδώ η ατμόσφαιρα μπορεί να είναι θολή από τα καπνογόνα, αλλά σίγουρα η λιακάδα έχει πάρει θέση στις καρδιές όλων των ομάδων της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν είναι η πρώτη ομάδα που κατακτά το ευρωπαϊκό κύπελο Σαπόρτα, παλαιότερα κύπελο κυπελούχων, για δεύτερη φορά. Από μία φορά το έχουν κατακτήσει ο ΠΑΟΚ στον αγώνα με τη Σαραγώσα το 91 και ο Άρης στον αγώνα στον τελικό με την Εφές Πίλσεν το 93. Αυτά λοιπόν, θα έχουμε περισσότερα και ανταπόκριση μέσω δορυφόρου από τον Αντώνη Καλκαβούρα, τον απεσταλμένο μας, κυρίες και κύριοι. Το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του Μέγα και βεβαίως αναλυτικά ρεπορτάζ και με την επιστροφή της ΑΕΚ αύριο το μεσημέρι στα αυριανά δελτία ειδήσεων. Επαναλαμβάνουμε, ΑΕΚ Κίντερ 83-76, μεγάλος ο θρίαμβος, μεγάλη επιτυχία. Η ΑΕΚ είναι κυπελούχος Ευρώπης, πήρε το κύπελο Σαπόρτα στο μπάσκετ. Καλή σας νύχτα. Καταστήματα αλλά και μέσα στο Γιώργος Μόσχος, στο κλειστό κύπελο της ΑΕΚ. Δεν ξέρω, Δημήτρη, θα δώσουμε τον λόγο σε φιλάθλους εδώ. Βεβαίως. Γεια και πάλι Βασίλισσα! Πάλι Βασίλισσα! Και κατά αγωνία! Στο τέλος ναι! Πανάξια όμως! Έπρεπε! Αμαρτία! Ναι, να χάναμε με τόσους πόντους μπροστά τόση ώρα! Πανηγύρι! Η Ελλάδα με τα Ελληνόπουλα! Η Ελλάδα! Πανηγύρι μέχρι το πρωί τώρα! Δεν πρέπει! Και όχι μόνο! Και όχι μόνο! Όχι μόνο σήμερα και αύριο πάλι! Συνέχεια! Γεια και πάλι Βασίλισσα! Πάντα! Πάντα! Για δύο φορές φέτος! Ανησύχησες καθόλου, έτσι πλησίασε λίγο η Κίντερ στα τελευταία λεπτά. Λίγο, ελάχιστο όμως. Μετά ανεβήκαμε. Κύπελο! Κάτσε το κύπελο, πανάξια δίκαιο! Καιρός ήτανε! Πρέπει να έρθουν κι άλλα τώρα! Του χρόνου το μεγάλο! Το πανηγύρι μέχρι το πρωί! Σίγουρα! Α, και πάλι Βασίλισσα! Βέβαια! Τους σκίσαμε, τους ξεφτυλίσαμε! Πάλι στον θρόνο, πάλι πάνω! Πρώτη ΑΕΚ, μια ζωή τώρα! Θα τα κατακτάει όλα, τα πάντα. Αν ξύξεις κάποια στιγμή ότι μπορεί να καθεί αυτός ο τίτλος. Ναι, στο τέλος με τα φάουλ. Αλλά
μέτρησε η ψυχή και το θέλαμε πολύ αυτό το κύπελλο. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στη Νέα Φιλαδέλφεια, να πάμε στη Λοζάνη. Βαγγέλη, ναι. Θα πάμε λίγο στη Λοζάνη ενώ βλέπουμε τη μεγάλη στιγμή. Ο Νίκος Χατζής, ο αρχηγός της ΑΕΚ, σηκώνει το βαρύτιμο τρόπαιο του ευρωπαϊκού κυπέλου. Η μεγαλύτερη στιγμή για έναν αθλητή. Ενώ στη Λοζάνη, από όπου ο Παντελής Βλαχόπουλος θα μας μεταφέρει τώρα το κλίμα που επικρατεί εκεί, παίρνουμε και εικόνα. Παντελή. Μεγάλη βραδιά εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Λοζάνης. Η ΑΕΚ κατέκτησε το κύπελλο σαν πόρτα 83-76. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έγινε όταν ο Νίκος Χατζής, ο αρχηγός της ομάδας, σήκωσε το πολύτιμο τρόπαιο και το έδειξε στους οπαδούς της Ένωσης. Στους οπαδούς, τους ηρωικούς οπαδούς της ΑΕΚ που βρέθηκαν εδώ στη Λοζάνη για να πανηγυρίσουν αυτή τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους. Μετά από 32 χρόνια η ΑΕΚ κατέκτησε ξανά το στέμα της, έγινε η βασίλισσα της Ευρώπης. Ακόμα συνεχίζονται τα πανηγύρια, 83-76 η ΑΕΚ που ήταν καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, απειλήθηκε μόνο στο τέλος, αλλά η εμπειρία και η ψυχραιμία των παιχτών του Ντούσαν Ίβκοβιτς, του πρωτεργάτη αυτή της ομάδας, έφερε το κύπελλο Λος Απόρτα στη χώρα μας, στην ομάδα της ΑΕΚ, σε μια ελληνική ομάδα. Ο κύριος Φιλίππου, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, που είχε επενδύσει σε αυτήν την ομάδα, ήθελε να φτιάξει ένα σύλλογο μόνο με Έλληνες παίκτες, αλλά και μερικούς ξένους έμπειρους αθλητές, και τα κατάφερε. Με μια ελληνική ομάδα κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή της Ευρώπης, να κατακτήσει το κύπελλο Λος Απόρτα, να κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδας, και απομένει κατά τα λεγόμενα του κυρίου Φιλίππου, του προέδρου της ΑΕΚ, η ομάδα του να κατακτήσει και το πρωτάθλημα Ελλάδας. Το πανηγύρι εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Λοζάνης συνεχίζεται. Η ΑΕΚ είναι η αυτοπεγούς, οι οπαδίτες δεν έχουν σταματήσει λεπτό να πανηγυρίζουν. Ευτυχώς δεν είχαμε επεισόδια, ήταν η ατμόσφαιρα εκπληκτική μεταξύ των οπαδών της ΑΕΚ αλλά και των οπαδών της Κίντερ που τώρα έχουν αποχωρήσει. Παντελή, θα ήθελα να μου πεις πρώτα απ' όλα μία γρήγορη κριτική για τον αγώνα. Έναν αγώνα ο οποίος βρήκε νικήτρια την ΑΕΚ, επαναλαμβάνω το σκορ, 83-76. Αφού μας πεις ποιοι κατά τη γνώμη σου ήταν οι καλύτεροι παίκτες της ΑΕΚ, ναι, αν και όλοι όσοι έπαιξαν και κατέξαν το κύπελλο ήταν οι καλύτεροι, και κυρίως τι ώρα επιστρέφει η ΑΕΚ και σε ποιο αεροδρόμιο απόψε. Δημήτρη, από την ομάδα της ΑΕΚ, όπως είπες και εσύ, δεν υστέρησε κανείς. Αλλά ο πολυτιμότερος παίκτης, κατά τη γνώμη μου αλλά και των υπολείπων, είναι ο Νίκος Χατζής. Ο διευθύνης της ΑΕΚ σημείωσε 16 πόντους, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ο Νίκος Χατζής περιόρισε πάρα πολύ το μεγάλο όπλο της ιταλικής ομάδας, που είναι ποιος άλλος βέβαια, ο Σάσα Ντανίλοβ. Μπορεί να πέτυχε 18 πόντους, αλλά στο τέλος του παιχνιδιού, εκεί που όλα θα είχαν κριθεί για την ομάδα της ΑΕΚ, αφού ήταν 2 πόντους πίσω, ο Νίκος Χατζής με καταπληκτική άμυνα πάνω στο Σάσα Ντανίλοβ τον περιόρισε, έκανε 2 λάθη, ένα άστοχο σουτ. Ο Νίκος Χατζής λοιπόν ήταν ο κορυφαίος της ΑΕΚ με 16 πόντους. Ο Κολονιός, και αυτός πολύ καλός, με 10 πόντους και 3 τρίποντα. Ο Μιούρσεπ μίλησε και αυτός στο τέλος. Είχε 13 πόντους, μόλις 4 στο πρώτο ημίχρονο. Ενώ ο Κακιούζης είχε 12 και ο Μπούι, αυτός ο πολύ έμπειρος παίκτης, αυτός ο Αμερικανός που είχε κατακτήσει τα πάντα στην Ευρώπη, ήταν και αυτός καταλυτικός στα τελευταία λεπτά. Σημείωσε 15 πόντους και έδειξε με την εμπειρία του τον δρόμο προς το κύπελλο στα πόρτα. Από την άλλη πλευρά είπαμε ότι ο Σάσα Ντανίλοβιτς ήταν ο πρώτος σκόρερ με 18 πόντους. Πολύ καλή παρουσία και ο δικός μας, ο Έλληνας, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Οικονόμου με 16 πόντους. Αλλά για ανεξήγητο λόγο, ο τεχνικός της Κίντερ Μπολόνια, ο κύριος Μετσινιάς, να είσαι πάρα πολύ στον πάγκο. Δεν ξέρω ποια ήταν τα σχέδιά του, δεν είμαι προπονητής, θέλω να σχολιάσω. 83-76, αύριο η ΑΕΚ έρχεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στις 3 το μεσημέρι, στο Ανατολικό Αεροδρόμιο. Και φαντάζεσαι, Δημήτρη, φαντάζεσαι, κυρίες και κύριοι, τι θα γίνει από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Παντελή, να το διευκρινίσουμε αυτό. Η ΑΕΚ θα έρθει αύριο το μεσημέρι ή τα ξημερώματα σήμερα? Όχι, αύριο το μεσημέρι. Αύριο το μεσημέρι στις 3 στο Ανατολικό Αεροδρόμιο. Ναι, ναι. Τώρα, από την παλιά χρυσή πεντάδα του 68, από τους Αμερικάνο, Ζούπα, Τρότζο, Λαρετζάκη και Βασιλιάδη, ποιοι ήταν σήμερα στη Λοζάνη? Από ό,τι ξέρουμε, γιατί οι κύριοι Τρότζος, Αμερικάνος, Ζούπας και Βασιλιάδης ήρθαν εδώ πέρα το πρωί και βέβαια δεν είχαμε επικοινωνία μαζί τους. Στο γήπεδο μέσα δεν τους έχουμε δει ακόμα, ούτε στους πανηγυρισμούς, φαντάζομαι μετά
στην συνέντευξη τύπου αλλά και στα πανηγύρια στο ξενοδοχείο να τους δούμε